Να είμαστε και το Balloon Point και πάλι. Καλώς ήρθατε. Ένα καινούργιο βίντεο ξεκινάει. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ και την Γιουλόη και σήμερα για τα πολύ όμορφα υλικά για το βίντεο μας. Δημιουργείτε εγγραφή, like, share, αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και ξεκινάμε με πασχαλινή διάθεση και σήμερα να φτιάξουμε ένα ραβό. Κλασικό πασχαλινό σχέδιο, απλά θα το συνδυάσουμε με τον μπαλόνι το Aqua με γεμισμένη κυλίτσα με μπαλονάκι. Θα τον φτιάξουμε άλλη μια φορά σε κλασικά πασχαλινά χρώματα, κόκκινο, λευκό και λίγο ροζ. Το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να φουσκώσουμε τον μπαλόνι Aqua. Επειδή δεν έχουμε ξαναφουσκώσει ακόμα μπαλόνι στα βίντεο μας, θα το κάνουμε την αρχή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα 36 μπαλόνι. Φυσικά ποτέ δεν τα φουσκώνουμε τέρματα μπαλόνι, γιατί θέλουμε να κάνουμε και αναμονή. Το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι περιμετρικά να το ξεχυλώσουμε. Με όλη μας τη δύναμη. Το γυρίζω από την άλλη και κάνω το ίδιο. Ξεκινάω να το ξεχυλώσω μία φορά. Βάζοντας τα δάχτυλά μου μέσα. Τα δύο και τα άλλα δύο, όμως κόντρα, οι ραφές είναι στο πλαϊνό, έτσι. Ξεχυλώνω το λαιμό. Πιο μέσα, το ίδιο και πιο μέσα, να ξεχυλώσει καλά ο λαιμός. Τώρα πάω να το φουσκώσω. Σε περίπτωση που μου φουσκώσει μονόπαντα, που δεν έχει ξεχυλώσει καλά, θα το τραβήξω άλλη μια φορά στα βρωτά, στο κέντρο, από την πλευρά που δεν έχει φουσκώσει, να το ξεχυλώσω, οπότε το αποτέλεσμα θα είναι έτσι. Πάμε να το γεμίσουμε. Αυτά είναι τα μπαλόνια που θα βάλω μέσα. Θα βάλω και κόκκινα πουά γιατί μου αρέσουν για το Πάσχα. Ακόμη και όταν δένω με το ένα χέρι, φροντίζω η τριβή να γίνεται πάνω στα νύχια μου και όχι πάνω στα δάχτυλά μου για να σταματώσω. Είναι πολύ σημαντικό να δένετε σωστά. Θα μπορούσα να το βάλω μέσα και με ένα καλαμάκι,
όμως το πλαστικό του καλαμάκι κολλάει. Με ένα μεταλλικό αντικείμενο δουλεύονται πολύ πιο εύκολα σε αυτή τη δουλειά γιατί γλιστράει. Ένα μπαλόνι μέσα μου ξεφούσκωσε. Μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να σπάσει ένα μπαλόνι, μπορεί να μην προλάβω να το θέσω. Τι κάνω λοιπόν για να το βγάλω τώρα? Φουσκώνω καλά το μπαλόνι, το άκουα. Και αφήνω τον αέρα να βγει με δύναμη για να μου πετάξει έξω και το σκουπίδι. Πριν να το δέσω, θα ρίξω μέσα ένα κομπάκι γιατί θέλω να κάνω αναμονή. Θέλω να δέσω και πάνω και κάτω. Χρησιμοποιώντας ένα κλιπ, το κρατάω για λίγο, σκουμένο, παίρνω ένα μπαλόνι από τα σκραπ και φτιάχνω ένα κομπάκι. Θα το ρίξω μέσα. Και τώρα θα δέσω το μπαλόνι. Το έχω κάνει αρκετά μικρότερο από το μέγεθος που παίρνει, οπότε είναι μαλακό για να μπορέσω να πιάσω να κάνω την αναμονή μου. Άλλη μία για να είμαι σίγουρη. Πάω και την άλλη. Thank you.
Έπιασα το κουμπάκι μου. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την κατασκευή μας. Θα αρχίσουμε να τη χτίζουμε από κάτω προς τα πάνω. Αφήνω λοιπόν το βαλόνι εδώ. Πάμε να φτιάξουμε, να ξεκινήσουμε από κάτω που ξεκινάει με μια τετράδα των 8 ίντσων. Ζευγάρι. Νεράκι. Δεμένο σφιχτά στο πρώτο ζευγάρι. Σταυρώνω με το δεύτερο. Εδώ θα πέσουμε το μπαλόνι το άκουα. Επόμενο βήμα, ξεκινώντας λοιπόν από κάτω προς τα πάνω, φτιάξουμε τα πόδια. Το ξαναφύγουμε εδώ. Για τα πόδια θα χρειαστούμε για κάθε πόδι ένα στρογγυλό μπαλόνι 12 και 4 πενταράκια. Εργαλεία μου. Φουσκώνω το μεγάλο μπαλόνι. Βάζω μέσα ένα πενταράκι. Φουσκώνω το πενταράκι μέσα. Αυτό. Και το βαίνω όσο μπορώ πιο μέσα, να βγει στον κυλό. Αφαιρώ δηλαδή όσο πιο πολύ λαιμό μπορώ. Και εγώ τον υπόλοιπο λαιμό. Άλλα δύο πενταράκια με την ίδια διαδικασία. Βάζω και το τέταρτο πενταράκι. Και το φουσκώνω. 1, 2, 3, 4, 5. Το τέταρτο πενταράκι το κρατάω. Ξεφουσκώνω το μπαλόνι. Εξακολουθώ να κρατάω το λαιμό του τέταρτου μπαλονιού στο χέρι μου.
Τώρα μπορώ να τον αφήσω γιατί έχει μικρύνει αρκετά το μπαλόνι και δεν θα μου φύγει. Τακτοποιώ τα τρία μικρά μπαλονάκια να έρθουν εδώ μπροστά. Ένα καλαμάκι. Θέλω να αφαιρέσω καλά τον αέρα. Να το. Το ποδαράκι. Θα κόψω το λιμό. Θα ρίξω μέσα εδώ στο πλαϊνό ένα κουμπάκι. Και αυτό που έχει μείνει θα το γυρίσω μέσα. Να το πω. Πάω να φτιάξω άλλο ένα. Έτοιμα να μπουν στην κατασκευή μας.
φεγγαράκια. Όπως και να δένω, θυμάμαι ότι δεν τρίβω ποτέ το μπαλόνι πάνω στα δάχτυλά μου. Το τρίβω πάνω στα νύχια μου, αν πρέπει να δημιουργήσω τριβή. Διαιρώ το μπαλόνι. Έτοιμα τα πόδια. Τελειώσαμε λοιπόν με το κάτω μέρος. Πάμε να φτιάξουμε τα χέρια. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα μπράτσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μπαλόνι link και κατασκευής. Βάζω μέσα στο link το μπαλόνι κατασκευής, το 260. Φουσκώνω το μεγάλο μπαλόνι. Και τώρα φουσκώνω το μέσα μπαλόνι. Τραβάω καλά έξω όλα τα ξεχύλια και το μυαλί. Κόβω το περίσσεμα του μέσα μπαλονιού. Και ξεφουσκώνω. Να το είναι. Να φτιάξω το άλλο. Thank you.
έχουμε και το υπόλοιπο κομμάτι του χεριού, η παλάμη. Έχει 3 νυχάκια και έχει και το και νυχάκι στο κέντρο, έτσι. Πάμε να φτιάξουμε πρώτα τα 3. Θέλουμε λοιπόν, θα κάνουμε τα χεράκια τους, θα τα κάνουμε ροζ. Για κάθε χεράκι θέλουμε ένα εξωτερικό πενταράκι και 3 εσωτερικά, με 4 πενταράκια γίνεται αυτό. Και μετά εδώ με τσιμπητές με μπαλόνι με επισκευής. Πάμε όμως να φτιάξουμε πρώτα το κάτω, τα 3 νυχάκια. Φουσκώνω λοιπόν το εξωτερικό μπαλόνι. Βάζω μέσα ένα πενταράκι. Φουσκώνω το μέσα μπαλονάκι. Βάζοντας την λόμπα μέσα-μέσα για να εξουδετερώσω όσο γίνεται περισσότερο λαιμό, έτσι για να μου βγει στο γύρο. Αυτό. Το βαίνω όσο μπορώ πιο μέσα και κόβω. Θα βάλω μέσα με τον ίδιο τρόπο άλλα 2. Και με το καλαμάκι θα αφαιρέσω τον αέρα. Καλαμάκι. Προβαίνουμε. Καλό
σου παλόνι κατασκευής. Τέσσερις τυπητές επί τόπου. Θα τακτοποιούμε έτσι ώστε μία από τις τρεις καμπύλες αυτές να έρθει και να είναι συνέχεια του χεριού. Τώρα την κλίση που θα τους δώσουμε θα την αποφασίσουμε όταν θα τα βάλουμε πάνω στην κατασκευή. Χρησιμοποιώντας πάλι ένα κομμάτι από μπαλόνι κατασκευής, θα τα ενώσουμε. Έτοιμα τα χέρια για να βγουν πάνω στην κατασκευή. Θα τα αφήσουμε για λίγο στην άκρη για να φτιάξουμε το κεφάλι. Το κεφάλι σε αυτόν τον διαγό θα το κάνω άσπρο. Για να ταιριάζει έτσι κόκκινο-άσπρο ροζ, πολύ πιο κοντά στα πασταλινά χρώματα. Έχω λοιπόν ένα μεγάλο άσπρο μπαλόνι. Θα βάλω μέσα ένα δωδεκάρι. Μαζεύω τον γλαιμό του μεγάλου μπαλονιού για να μην μου φουσκώσει το δωδεκάρι μέσα στο γλαιμό. Θέλω να πάει στο στρογγυλό του μπαλονιού. Φουσκώνω λίγο το μεγάλο μπαλόνι. Και τώρα το μέσα μπαλόνι. Το δένω, αλλά πριν το δέσω θα χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι scrap για να το ελέγχω. Καταρχήν το δένω
το υπόλοιπο, το λιμό. Και θα το δέσω με ένα κομμάτι μπαλόνι. Έτσι ώστε να κρατάω τον λαιμό ελεγχόμενο προς τα κάτω. Το αφήνω να πέσει μέσα. Κρατώντας το εννοείται έτσι με το κομμάτι που το έχω δέσει. Μαζεύω ξανά τον λαιμό. Και θα βάλω μέσα 2 πενταράκια. Έχω λοιπόν εδώ τα 2 πενταράκια, το κομμάτι που κρατάω το μπαλόνι και φουσκώνω το πρώτο πενταράκι. Το βαίνω και το κρατάω. Δεν το αφήνω να πέσει μέσα, γυρίζω και δένω και το άλλο πενταράκι, κρατώντας, εξακολουθώντας να κρατάω τον λαιμό του δεμένου έξω. Φουσκώνω το δεύτερο πενταράκι. Και δένω τους δύο λαιμούς μεταξύ τους, τα πενταράκια. Τώρα κρατάω το κομμάτι που με διαβεβαιώνει ότι το μπαλόνι το πρώτο είναι γυρισμένο με το λαιμό προς τα κάτω. Κρατάω και τα δύο πενταράκια και θα φουσκώσω καλά το μπαλόνι μία φορά, το μεγάλο. Κρατώντας και πάλι τους λαιμούς για να τους ελέγχω. Με το κομμάτι αυτό που έχω δέσει το πρώτο λαιμό, δένω και τους λαιμούς από τα πενταράκια. Και τώρα κόβω όλα αυτά τα περισσέματα. Τώρα λοιπόν φουσκώνω. Και θέλω το μεγάλο μπαλόνι να πάει επάνω και τα δύο μικρά στα πλαϊνά. Θα βάλω ένα ακόμη πενταράκι κάτω.
Να είμαστε. Το έκανα πιο έντονα μαγουλάκια από εκείνο. Εκείνο το φούσκωσα λίγο παραπάνω εδώ και γέμισα αυτό το κενό. Εδώ απλώς αφαίρεσα τον αέρα, οπότε απέκτησε πιο τρίγωνο σχήμα. Πάμε να βάλουμε δύο αναμονές για τα αυτιά. Κομμάτι από παλόνι κατασκευής. Δύο κουμπάκια. Βάζω το πρώτο κουμπάκι. Πάμε. Κουσκάλα. Δεύτερη κουσκάλα, συμπίτι επιτόπου. Άλλη μία. Πάμε να βάλουμε και το άλλο. Εδώ, το δεύτερο κουμπάκι. Έτοιμες οι αναμονές για τα αυτιά.
Να φτιάξουμε τώρα τα αυτιά. Μπαλόνι το δεκάρι. Μπαλόνι κατασκευής. Μέσα στο δωδεκάρι. Φουσκώνω... Φουσκώνω το μεγάλο μπαλόνι. Και τώρα το μικρό. Εδώ τώρα, αν θέλουμε, τα κάνουμε γυριστά, αν θέλουμε τα κρατάμε όρθια, αν θέλουμε τα κάνουμε στο πλάι. Είναι πολύ εύκολο να του δώσουμε το σχήμα που θέλουμε. Κάνουμε το δεύτερο. Πάμε να τα δέξουμε στο κεφάλι. Να κολλήσουμε τα μάτια. Και τώρα μία αναμονή ακόμη εδώ στη μέση για να βάλουμε τα χυλάκια του και τη μουσούγα του. Ένα κουμπάκι λοιπόν.
Και τώρα σειρά έχει μουσοντίτσα. Ένα πουδαράκι. Μία μυτούλα φούξια και ένα χυλάκι από κάτω ροζ. Τα δένω μεταξύ του. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συναρμολογήσουμε και το επάνω μέρος. Το λαιμό θέλω να τον κάνουμε ροζ, αυτό το κομμάτι. Θα κάνω μία πεντάδα ροζ. Αριστερά όσο εδώ. Και θα δέσω το κεφάλι. Θα περάσω τα χέρια, η πεντάδα φροντίζω να έχει το ένα μπαλόνι εδώ μπροστά. Αφήνω λοιπόν δύο μπαλόνια πίσω και τρία μπροστά και περνάω τα χέρια. Ώστε να έχω τα τρία μπαλόνια μπροστά από τα χέρια και τα δύο μπαλόνια πίσω. Έτσι διαιρώ την πεντάδα. Και τώρα, δύο πενταράκια που τα έχω διαιρέσει έτσι σε μια τετράδα και θα τα περάσω να κάνω τον ένα όμο. Και τον δεύτερο όμως. Άντως και ο δεύτερος λαγός μας. Να του κάνουμε και ένα φιόγκο στο αυτί του. Κόκκινο ή ροζ. Ροζ.
μία φιλιά ρουφιά. Χωρίζω στη μέση αυτή τη σειρά. Και το κάθε μέρος της μέσα στην αντίστοιχη μεγάλη φυλιά. Να η λαγή μας. Ο ένας σε έντονα πασχαλινά χρώματα, κόκκινο, που θυμίζει κόκκινα πασχαλιάτικα αυγά, ροζ και άσπρο, με τα πουά του εκεί, τα ωραία, με λευκό κεφάλι. Ο άλλος με πιο ρομαντική άποψη, μοβ, λευκό, με το άκουα μπαλόνι το γεμιστό, με τη γεμιστή κυλίτσα. Η διαφορά τους, η μόνη διαφορά στην τεχνική είναι ότι στο κεφάλι του μοβ δεν το αφαίρεσα τον αέρα, άρα έγινε πιο τετραγωνισμένο, γιατί έχει συγκρατήσει και αέρα μέσα, ενώ είναι φτιαγμένος με την ίδια τεχνική. Ενώ στο άσπρο κεφάλι τράβηξα τον αέρα, ρούφηξα τον αέρα, οπότε έγιναν τα μαγουλάκια πιο έντονα. Εσείς επιλέγετε ποιο σχέδιο σας αρέσει από τα δύο. Πείτε μας τη γνώμη σας, κάντε μας like και share αν σας αρέσανε. Θυμηθείτε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ και τη EuroIn για τα πολύ όμορφα υλικά και αυτή τη φορά. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας!